προάλλες ήμουνα σε ένα εστιατόριο και δίπλα μου ήταν μια οικογένεια Αμερικανών, πολύ καθώς πρέπει. Είχαν έρθει διακοπές στην Ευρώπη. Ξαφνικά, η μητέρα ξεσπάει σε κλάματα. «How can you throw this to my face? What about your school? What do you mean you want to become a musician?» Ο γιος της ανακοίνωνε για πρώτη φορά ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική. Ας το παραδειχτούμε, στις μέρες μας δεν είναι και το πιο ιδανικό. Εγώ όμως θέλω να σας αποδείξω σήμερα ότι όλα ξεκίνησαν και ίσως να τελειώσουν από μια χορδή. Και ότι η μουσική υπήρχε πριν από μας. Και ότι αυτή η κυρία και πολλές άλλες μητέρες θα έπρεπε να χαίρονται στο άκουσμα ότι το παιδί τους θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική. Γιατί το πιο πιθανόν θα είναι να έχει έναν υγιή ψυχικό κόσμο για την υπόλοιπη της ζωή. Και ας έρθουμε στο θέμα μας. Κόσμος. Ο πρώτος που θεωρείται ότι είπε αυτή τη λέξη ήταν ο Πυθαγόρας. Εκείνος ο τρομερός, επιστήμονας, φιλόσοφος, που γεννήθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. στη Σάμο. Ο Πυθαγόρας όταν έλεγε κόσμος εννοούσε κόσμημα, στολίδι, το αντίθετο του χάος. Και είπε κι άλλα, πολλά πρωτότυπα πράγματα για την εποχή του, τα οποία άφησαν ιστορία. Καταρχάς λέγεται ότι ο Πυθαγόρας ανακάλυψε τους αριθμούς. Okay, εντάξει, τους ήξεραν πριν οι Βαβυλώνοι, ένας πολύ ανεπτυγμένος πολιτισμός, τον οποίο είχε επισκεφτεί ο Πυθαγόρας, είχε ζήσει εκεί αρκετά χρόνια. Όταν όμως γύρισε στην Ελλάδα μαζί με τους αριθμούς, έκανε κάτι που δεν είχε κάνει κανείς έως τότε. Εξήγησε τον κόσμο. Ο Πυθαγόρας θεωρούσε ότι το σύμπαν είναι η μουσική και ότι η μουσική είναι τα μαθηματικά που διέπουν τα πάντα. Μάλιστα λέτε ότι ο πρώτος φυσικός νόμος που διατυπώθηκε ποτέ έγινε καθώς ο Πυθαγόρας παρατηρούσε τη χορδή μιας άρπας. Ωχ, μια άρπα. Να κάνουμε μια προσομοίωση. Okay. Ποιος σκέφτηκε άρπα κόλλα να σηκώσει το χέρι του? Κανείς? Okay. Λοιπόν, ας πούμε ότι πήρε αυτή τη χορδή. Καταρχάς να πούμε ότι η χορδή αυτή ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εκεί. Τη χώρισε λοιπόν στη μέση και τη χτύπησε και άκουσε μία οκτάβα παραπάνω. Και ονόμασε αυτή τη σχέση 1:2. Μετά τη χώρισε στα 3, κάπου εδώ. Τη χτύπησε και άκουσε μία πέμπτη παραπάνω. Και ονόμασε αυτή τη σχέση 2:3. Μετά τη χώρισε στα 4, πρέπει να είναι κάπου εδώ. Και ονόμασε αυτή τη σχέση 3:4 και άκουσε την τέταρτη παραπάνω. Το ξανακάνω. Αυτή εδώ είναι η θεωρία των αρμονικών. Η θεωρία πάνω στην οποία βασίστηκε σχεδόν όλη η μουσική από την εποχή του Πυθαγόρα μέχρι τις μέρες μας. Και οι Πυθαγόροι, με αυτούς τους αριθμούς που έβγαλαν από το χωρισμό αυτό της χορδής, προχώρησαν και σε άλλα συμπεράσματα. Καταρχάς τους πρόσθεσαν 4 συν 3 συν 2 συν 1 και έβγαλαν το άθροισμα 10. Όλοι 10 βγάζουμε. Αλλά θεώρησαν το 10 τον τέλειο αριθμό. Επίσης, με αυτούς τους αριθμούς βγάλανε και την τετρακτή, το ισόπλευρο τρίγωνο, το οποίο βγαίνει πάλι με αυτούς τους αριθμούς. Σκεφτείτε ότι έχω σβόλους στα χέρια μου. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1, ισόπλευρο τρίγωνο. Και θεώρησαν ότι αυτό το στερεό σώμα εξήγησε το σύμπαν. Πώς, λοιπόν, είπαμε το 10 είναι ο τέλειος αριθμός, το σύμπαν είναι τέλειο, άρα θα έπρεπε να έχουμε εκεί 10 σώματα. Okay. Ο ήλιος, η σελήνη, η γη, η οποία γυρίζει γύρω από τον ήλιο, πολύ σημαντικό, μιλάμε για τον 6ο αιώνα π.Χ., οι 5 πλανήτες, τα αστέρια και η αντιγή. Η αντιγή, okay. Ο Αριστοτέλης, αρκετά χρόνια μετά όταν έζησε, έσπευσε να τους κοροϊδέψει και να λένε ότι οι Πυθαγόροι έχουν αυτό το κόλλημα με το 10 και όταν κάτι είναι 9 προσθέτουν 1 για να γίνει 10 και όταν είναι 11 φέρουν 1 για να γίνει 10. Όμως, όσο περίεργο και να μας ακούγεται, αυτή η αντιγή δεν μας θυμίζει την αντίηλη. Αυτό το σύμπλεγμα αντιπροτονίων που βρέθηκε πρόσφατα γύρω από τη γη, το οποίο όταν συναντηθεί με την κανονική ύλη καταστρέφεται. Και αν σας φαίνεται αυτό υπερβολικό, δεν πρότειναν για πρώτη φορά οι Πυθαγόροι το ηλιοκεντρικό σύστημα.
που για να το συνεχίσει ο Φιλόλαος, ο Αρίσταρχος, να το διατυπώσει για πρώτη φορά επισήμως ο Κοπέρνικος, να το διορθώσει ο Κέπλερ, να το τελειοποιήσει ο Νεύτωνας, να το υπερτελειοποιήσει ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας, για να φτάσουμε μέχρι σήμερα που όλοι ξέρουμε ότι το κέντρο του κόσμου είσαι εσύ. Η σύγχρονη επιστήμη ασχολείται με τη λεγόμενη θεωρία των χορδών, σύμφωνα με την οποία, δεν έχει αποδειχτεί ακόμα αυτή η θεωρία, αλλά σύμφωνα με εκείνη, τα πάντα αποτελούνται από πάρα πολύ μικρές χορδές, τις οποίες δεν μπορεί να τις δει κανένα μικροσκόπιο και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο δύσκολο να αποδειχτεί. Και σύμφωνα με αυτούς, αυτές οι μικρές χορδές είτε είναι έτσι ανοιχτές και πάλλονται, είτε είναι κλειστές και πάλι πάλλονται, και ίσως μερικές από αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν σε άλλες διαστάσεις, γιατί αυτοί οι επιστήμονες θεωρούν ότι έχουμε παραπάνω διαστάσεις, δηλαδή γύρω στις 11. Και αυτές οι διαστάσεις ίσως κάποια στιγμή να ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους και έτσι να έγινε το λεγόμενο Big Bang, και εφόσον έγινε μία φορά, ίσως να ξανασυμβεί, και πώς ήρθαμε από μία χορδή στην αρχή και στο τέλος του κόσμου. Κάποιοι το λένε κοσμική συμφωνία. Ας πάμε τώρα στα βασικά. Τι είναι ήχος? Ο ήχος είναι ένα κύμα με συχνότητα. Όταν το κύμα αυτό είναι περιοδικό με μία συχνότητα, τότε το ακούμε σαν νότα. Όταν είναι μη περιοδικό με πολλές συχνότητες, τότε το ακούμε σαν ήχος. Και ας πάμε τώρα 200 χρόνια, 200.000 χρόνια πίσω, και ας σκεφτούμε τον πρώτο άνθρωπο που κάποια στιγμή ξεχώρισε τον ήχο από την νότα και έφτιαξε την πρώτη μουσική. Φαντάζομαι ότι στην αρχή θα ήταν σαν μια ομαδική κραυγή, μετά ανακάλυψαν τα κρουστά, μετά το ρυθμό, τον παλμό, τα μουσικά όργανα, τις νότες, μέχρι που ήρθε η κοσμική στιγμή της ιδέας, η οποία θα γέννησε την πρώτη μουσική. Ας κάνουμε τώρα ένα πολύ μίνι ταξίδι από την πρώτη μουσική που φτιάχτηκε ποτέ μέχρι μια πρόσφατη που διάλεξα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και να σας πω το τι έγινε στο μεταξύ, κατάφερα να το συμπτύξω σε δύο σταθμούς. Λοιπόν, στην αρχή οι άνθρωποι ανακάλυψαν τη μουσική και τη δημιουργούσαν και την ερμήνευαν ελεύθερα και πολύ ευτυχισμένα, αν δεν τους καταδυνάστευε μια τρομερή αρρώστια όπως χολέρα ή ένα σπυρί. Μετά, ο δεύτερος σταθμός είναι το κονσερβατόριο, μια αυθεντία, την οποία οι μη εκπαιδευμένοι άνθρωποι θεωρούσαν εκπαιδευμένοι, και η οποία με τα δικά της μέτρα και σταθμά αποφάσισε να ορίζει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στη μουσική. Και μετά ο τρίτος σταθμός είναι το ίντερνετ, μία άλλη αυθεντία, την οποία οι εκπαιδευμένοι άνθρωποι θεωρούν μη εκπαιδευμένοι και η οποία με τα δικά της μέτρα και σταθμά, τα οποία είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα, ορίζει και αυτή τη θεωρία ότι είναι σωστό και λάθος στη μουσική. Και στις δύο περιπτώσεις, συνήθως η μουσική η οποία νικάει τα τεστ των αυθεντιών είναι βεβαιασμένη. Όμως, ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας παίξω την πρώτη μουσική που βρέθηκε ποτέ στα χέρια μας, η οποία βρέθηκε ολοκληρωτικά, δηλαδή έχουμε ακριβώς καταγεγραμμένο ποιος ήταν ο ρυθμός, ποιες ήταν οι νότες, ποιοι ήταν οι στίχοι. Το κομμάτι αυτό το έγραψε ο λεγόμενος Σίκυλος, το 200 π.Χ. στην Ελλάδα, για κάποια ευτέρπη. Και το δεύτερο κομμάτι το έγραψε η Lady Gaga. Δεν ξέρω για ποιον. Αλλά μοιάζουν πολύ αυτά τα δύο κομμάτια. Και με αυτό ακριβώς το πείραμα θα ήθελα να σας πω ότι δεν άλλαξε και πάρα πολύ μουσική τα τελευταία 2.500 χρόνια. Ο Σικύλος πήγαινε έτσι. Thank you.
Λοιπόν, αυτά τα δύο κομμάτια εκτός από. Ευχαριστώ. Εκτός από μία πάρα πολύ βασική διαφορά που έχουν, ότι το ένα είναι γραμμένο σε ματζόρε και το άλλο σε μινόρε κλίμακα, ξεκινάνε από το ίδιο διάστημα πέμπτης και επίσης βασίζονται σε τρεις βασικές αρμονίες. Πρώτη, τέταρτη, πέμπτη, η οποία οι αρμονικές αυτές βγαίνουν από τη σειρά των αρμονικών, τη θεωρία που ανακάλυψε ο Πυθαγόρας, που σας εξήγησα στην αρχή. Και υπήρχε και ένας πιο πρόσφατος άνθρωπος από τον Πυθαγόρα, ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Πολλοί το ξέρετε από το musical του The West Side Story. Ο οποίος υποστήριξε, μάλιστα απέδειξε, πόσο σημαντική είναι αυτή η θεωρία. Ο Μπέρνστάιν, λοιπόν, βασίστηκε στη θεωρία του γλωσσολόγου Τσόμσκι, ο οποίος έλεγε ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με τη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού. Πώς το απέδειξε? Πήρε τη λέξη μητέρα και είδε ότι σε πάρα πολλές γλώσσες, από τις γερμανικές, τις συνδευρωπαϊκές, λατινικές, σλάβικες, ιαπωνικά, σουαχίλ, κινέζικα, θα βρούμε σίγουρα μία συλλαβή «μα». Όσον αφορά στο συντακτικό, παρατήρησε ότι τα μωρά κάποια στιγμή, χωρίς κάποιος να τους εξηγήσει πώς λειτουργεί η λέξη, πλάθουν κάποια στιγμή μία πρόταση πολύ σωστά συντακτικά. Ο Μπέρνστάιν έκανε μία αναλογία γραμματικής και μουσικής και είπε ότι ακριβώς όπως γεννιόμαστε με τη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού, έτσι ακριβώς γεννιόμαστε με τη θεωρία των αρμονικών μέσα μας, από τη φύση μας. Και πώς το απέδειξε? Πήρε το τραγούδι που τραγουδάνε για κάποιο περίεργο τρόπο όλα τα παιδάκια παντού. Να, 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 να. Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιες είναι αυτές οι νότες? Σολ, μι, λα, σολ, μι, ένα, λα, ύφεση. Ασυγκέραστο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αυτές οι τρεις νότες προέρχονται και αυτές από τη σειρά των αρμονικών. Η θεωρία αυτή του Πυθαγόρα. Ο Μπέρνστάιν, λοιπόν, θεωρούσε εκεί στην θεωρία ότι η μουσική είναι η οικουμενική γλώσσα που ενώνει τους πολιτισμούς. Γιατί σύμφωνα με αυτόν, η γλώσσα είναι μία και η μουσική είναι μία. Αν μου πείτε, οκ, τι με νοιάζει εμένα, από πού προέρχεται η μουσική? Εμένα με νοιάζει να με συγκινεί. Πολύ σωστό. Οι αισθητικοί φιλόσοφοι εξηγούν τη συγκίνηση μέσω της ενσυναίσθησης. Έμπαθη στα αγγλικά, Einfühlen στα γερμανικά, Sympathie, Symbolik στα γαλλικά. Όταν δηλαδή βιώνουμε μέσα μας αυτό που ακούμε. Άλλος τρόπος είναι η επανάληψη. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε πολύ από την όπερα, με τα λεγόμενα leitmotiv, σε αυτά τα πολύ σύντομα μελωδικά μοτίβα που χαρακτηρίζουν κάποιο ήρωα της παράστασης, από τη διαφήμιση με τα jingles, από το σινεμά με τα μουσικά θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ταινία του Altman, The Long Goodbye, όπου υπάρχει μόνο ένα μουσικό θέμα το οποίο παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ταινίας, κάθε φορά με διαφορετικούς τρόπους. Και τρίτο και πολύ σημαντικό, ο συμβολισμός. Τι συμβολίζει για μας αυτό που ακούμε? Κάτι που πιστεύουμε, κάτι που θα θέλαμε να πιστεύουμε. Γιατί με αυτό το συμβολισμό δεν χάνει έτσι την ακαιρεότητά της η τέχνη. Υπάρχουν πολλοί αισθητικοί φιλόσοφοι οι οποίοι αρνούνται την αυτυπαρξία της αισθητικής εμπειρίας. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα το κίνημα «Τέχνη για την τέχνη», που πολλοί στεναρά υποστήριξαν ο Πολ Βαλερί, ο Όσκαρ Βάιλντ και μπορούμε να σκεφτούμε και πολλούς μουσουργούς όπως τον Άρνολντ Σόνμπεργκ, ο οποίος το 1920 περίπου, μαζί με τους λεγόμενους 12 φθογγιστές, έφτιαξαν μια τελείως καινούρια θεωρία μουσικής που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και έφτιαξαν μουσικά κομμάτια τα οποία όμως άκουγαν μια πολύ μικρή κάστα ανθρώπων. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι αν είναι τέχνη, τότε δεν είναι για τους πολλούς, και αν είναι για τους πολλούς, τότε δεν είναι τέχνη. Ας σκεφτούμε το κίνημα, μόδα, για την τέχνη ή μόδα. Το λεγόμενο hipster. Ή την τέχνη για την πολιτική. Μπορούμε να σκεφτούμε το δίδυμο Bob Dylan, John Baez, που ξεκίνησαν γράφοντας μαζί πολιτικά τραγούδια. Κάποια στιγμή ο Bob Dylan αποφάσισε να πάρει το δικό του δρόμο και η John παρεξηγήθηκε. Είναι λοιπόν τέχνη όταν υπηρετεί κάποιο συμφέρον. Το αντικείμενο κάποιας αρεσκίας χωρίς συμφέρον λέγεται ωραίο, έλεγε ο Καντ. Και μίλαγε μάλιστα για την κριτική ικανότητα του γούστου, το οποίο ξέρει να ξεχωρίζει το ωραίο από το άσχημο, όχι με τη λογική ή με τη θεωρία, αλλά με τη φαντασία.
Ο Σόπενχάουερ είχε μια άλλη άποψη. Θεωρούσε ότι η αισθητική εμπειρία χωρίζεται σε δύο. Στην προθεωρητική, δηλαδή μου αρέσει κάτι χωρίς να το κρίνω, και στη θεωρητική, δηλαδή κρίνω κάτι ότι είναι καλό και έτσι μου αρέσει. Όμως, έχουν σημασία όλα αυτά. Θέλω να πω, μήπως για να βγάλουμε τα πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη μουσική, θα έπρεπε να τη δούμε από τη σφαίρα της παρέστησης. Σε εκείνο το στο μηδέν, στο τίποτα, στην άλλη διάσταση, που υποτίθεται ότι μπορούν να περάσουν μόνο οι χορδές. Εκεί που δεν έχει χώρο καμία ηθική και κανένα γούστο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τη φύση της μουσικής μπορεί να την εξηγήσουν τα μαθηματικά, η φυσική, η αισθητική φιλοσοφία, η ιατρική, για να μπορούμε στο τέλος να την καταλάβουμε μόνο μέσω της φαντασίας. Γι' αυτό πηγαίνετε στο σπίτι και ακούστε όσο πιο πολύ μουσική μπορείτε και αφήστε και τα παιδιά σας να την ορίσουν, γιατί όπως μας δείχνουν οι πλανήτες και η φύση, είναι σωστό. Someone